Και μαζί με τον κύριο Σταυριανάκη να καλησπερίσουμε και τον Στέφανο Τοχείο από την εφημερίδα Μακελιό. Καλησπέρα, Στέφανε, και σε σένα. Δύο λέξεις. Ανοίξει το πλάνο. Ναι, να ανοίξει το πλάνο, να τους δούμε όλους. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα. Ναι, κύριε Σταυριανάκη. Δύο λέξεις. Άκουσα για παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Ισχύει. Και θέλω να πω το εξής. Έγιναν αύριο το πρωί εκλογές και Μιλωνάκη. Τι θα γίνει, αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Αν είδατε στην τελευταία δημοσκόπηση που παίξατε του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τι, η Δημοκρατική Συμμαχία και το ΚΚΕ έχασαν από μια μονάδα και η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ πήραν μισή μονάδα επιπλέον από αυτό που είχαν. Δηλαδή έχουν μια διαφορά, αλλά αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Ποιος με ποιον θα συμμαχίσει? Θα βρεθούν προθήκες. Υπάρχει μισό ποιος. Δεν αρκούνε. Μάλιστα. Και λέω το άλλο εγώ. Θα γίνει την επόμενη μέρα εάν δεν γίνει μια κυβέρνηση τώρα και πάμε σε τι, σε απλή αναλογική? Δεν θα πάμε, λοιπόν, κύριε Σταυριανάκη. Θα υπάρξει αυτοδυναμία πλήρης όπως υπήρξε και το 2015. Διότι συμμαχία τίνος. Με τον σκεπτικό των εκλογολόγων, εγώ το λέω πολύ απλά και από την πολύ μικρή μου πείρα στις εκλογικές διαδικασίες, θα γίνει αυτό που έγινε το 2015. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θα προηγείται με 12-14 ποσοστιαίες μονάδες και θα πάνε όλοι με τον νικητή και θα δει τη Νέα Δημοκρατία με 20-22 πόντους διαφορά. Έτσι θα γίνει. Ο Μητσοτάκης θα γίνει πρωθυπουργός και θα γίνει με την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Τα υπόλοιπα που λέγονται από τους εκλογολόγους είναι μπούρδες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται καταρχάς με το μεγάλο σκάνδαλο της Ζήμες, το οποίο παραδόξως έχει αποκριβεί από όλα τα μέσα. Παραδόξως, κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι ένα σκάνδαλο, Σοφία, το οποίο για πολλά χρόνια ταλαιπώρησε την Ελλάδα. Βγήκε η κυρία Τσακάλου, γιατί αυτό είναι εξελίξει στο δικαστήριο τώρα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχασμένο. Ναι, η κυρία Τσακάλου, το δεξί χέρι του κυρίου Χριστοφοράκου, σήμερα στο δικαστήριο και χθες. Χθες μάλλον στο δικαστήριο και είπε αυτά τα οποία ξέρανε πολλοί, αλλά ελάχιστοι μπορούσαν και τα λέγανε προς τα έξω. Τα λέγανε όμως. Τα λέγανε. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Γιατί εγώ τουλάχιστον από το 2008 έχω ακούσει πολλά και έχουν γίνει και μεγάλες αποκαλύψεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Αυτό και για πρόσωπα έχει μιλήσει και για περιστατικά και για σπίτια και για οικιακό εξοπλισμό. Τα είχε πει όλα. Τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι. Όποιος δεν έχει μνήμη, κολλαγόντο. Για πάμε να δούμε παρακαλώ ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για να μπούμε όλοι στο πνεύμα του σκανδάλου Ζήμες, το οποίο ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια. Οι μίζες ήταν πάρα πολλές, τα λεφτά σε μαύρες σακούλες πολύ χοντρά. Κύριε γείτονα, δεν μεταφέρονται μόνο με μηχανάκι, έχουμε και αυτοκίνητα. Θυμόστε εκεί, μήπως μεταφέρατε τίποτα σακούλες εσείς? Θυμόστε σαν ταμεία του Πασόκ να μεταφέρετε σακούλες με μηχανάκι και να, οι μαύρες σακούλες να μην χωράνε πάνω στο μηχανάκι με τα 100 ευρώ, το θυμάστε? Δεν θυμάστε. Θυμάστε ότι πηγαίνατε δίπλα στο σπίτι του Μητσοτάκη που είναι δίπλα σας, μια μεσοτυχία? Το θυμάστε αυτό, κύριε γείτονα? Δεν τα θυμάστε. Τώρα θα τα θυμηθείτε στο δικαστήριο που θα πάτε αυτές τις μέρες. Μην τα ξεχάσετε, όπως και ο Σέκερης. Μη φοβάστε, κύριε Σέκερη, να πείτε σε ποιους έχουν δώσει λεφτά. Και εσείς, κύριε Δημητριάδη, σε ποιους πηγαίνατε? 40 είναι τα ονόματα. Εγώ τα έχω. Κάποιοι άλλοι τα έχουνε. Και προσέξτε, δεν είστε μόνο εσείς που γνωρίζετε. Γνωρίζουμε και εμείς αρκετά. Σε ποιους πηγαίνατε τα κουζινικά, τα μαχαίρια, τα πριόνια και δεν ξέρω τι άλλο λέω εγώ τώρα. Όπως και το ελικόπτερο που έφυγε, κύριε Χριστοφοράκο, και πήγε, κύριε Μπαγκογιάννη, θυμάστε τίποτα εσείς για αυτό το ελικόπτερο στην Κύπρο? Δεν τα θυμάστε ούτε εσείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα. Κατάθεση ποταμό έδωσε στη δίκη για το σκάνδαλο της Siemens, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, η μάρτυρας Εκατερίνη Τσακάλου, πρώην γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άντρα της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα, Μιχάλη Χριστοφοράκου. Ειδικότερα στην κατάθεσή της η κυρία Τσακάλου μίλησε για δωρεές σε πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύζυγός του Μαρέβα Γκαμπρόφσκι, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Η μάρτυρας έκανε επίσης λόγο και για ιδιαίτερες σχέσεις με τους κυρίους Γείτονα και Μαντέλη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η κυρία Τσακάλου έκανε αναφορά και στην άβλωση ελικοπτέρου, προκειμένου να μεταβεί ο Μιχάλης Χριστοφοράκος στον γάμο του Κώστα Μπακογιάννη, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να καταθέσει ποιος είχε αναβλώσει το ελικόπτερο. Η
Κυρία Τσακάλου διευκρίνησε ωστόσο πως η νεολαία του ΠΑΣΟΚ είχε λάβει χορηγία 15.000 ευρώ, ενώ χορηγία είχε λάβει και η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Η ίδια, μάλιστα, επιβεβαίωσε και το 1 εκατομμύριο μάρκα που φέρεται να έφυγαν από την Siemens προς τον Θεόδωρο Τσουκάτο. Η μάρτυρας δέχτηκε βροχή σχετικών ερωτήσεων από την έδρα και απαντώντας έκανε εκτενή αναφορά στις σχέσεις του Μιχάλη Χριστοφοράκου με την οικογένεια Μητσοτάκη. Ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Τσακάλου. Μου είχε παραγγείλει τηλεφωνικά κέντρα για τον εξοπλισμό δύο πολιτικών γραφείων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, νομίζω ότι η κάλυψη της δαπάνης ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο. Μου είχε πει ο Χριστοφοράκος να βρω τρόπο να καλυφθούν από την εταιρεία, αλλά εγώ δεν είχα κανέναν μαγικό τρόπο. Υπήρξε μεγάλη χρονοτριβή, έγινε φασαρία στον τύπο και τελικά τα κάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της κατάθεσής της, η κυρία Τσακάλου ανέφερε ακόμη πως ο Μιχάλης Χριστοφοράκος μετά το 2006 της είχε ζητήσει να καταστρέψει όλα τα στοιχεία που είχε στην διάθεσή της, μεταξύ των οποίων και ο περίφημος φάκελος, ο οποίος περιείχε τις δωρεές σε πολιτικούς και τις χορηγίες σε πολιτικά κόμματα. Ο φάκελος αυτός, ωστόσο, δεν καταστράφηκε. Στέφανε! Επιτρέπετε, σε 1,5 λεπτό ακριβώς θα σας πω μια προέκταση του ρεπορτάζ που ανέφερε η κυρία Τσακάλου ως κατάθεση. Πρώτον, στην Κηφισιά μεσοτυχία με τον κύριο Χριστοφοράκο, όπου έμενε με την Τουρκάλα, πρώην σύζυγό του. Έχει σημασία αυτό, γιατί ανακατεύεται κάπου και η οικογένεια Παπανδρέου στη μέση. Μην γελάτε καθόλου, κύριε Μιλουνάκη, αυτά ξέρετε αυτά. Ήταν το σπίτι του κυρίου Χριστοφοράκου. Και δίπλα ακριβώς από το σπίτι του κυρίου Χριστοφοράκου έμενε η πεθερά με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Σέκερη. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, μπορεί να μας πει η κυρία. Ο κύριος γείτονας, πού έμενε ο κύριος γείτονας? Ο κύριος γείτονας κάπου εκεί κοντά έμενε. Όλοι μαζεμένοι ήταν. Τι κάπου εκεί κοντά? Ολόκληρη Αθήνα υπάρχει. Δίπλα-δίπλα μένανε. Έτσι. Λοιπόν, είχαν μαζευτεί όλα τα καλά παιδιά εκεί. Επίσης, μπορεί να μας πει ο κύριος Σαμαράς να θυμηθεί λίγο από το μνημονικό του, θα του το ξεσκονίσω εγώ απόψε, ποιος ήταν επί ένα μήνα και τίνος στο αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι του πριν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Μήπως ήταν η Πόρσε του κυρίου Αλαφούζου πατέρα και ιού και είχαν βάλει κάτι μακαρίτες δημοσιογράφους μαζί με τον κύριο Τράγκα και κάτι άλλους που πυροβολούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ το Μητσοτάκη και να τον ρίξουν από την κυβέρνηση, ενώ μέσα στο σπίτι του Σαμαρά κυκλοφορούσαν κάτι μαύρες σακούλες με 40.000 ευρώ, δηλαδή τότε 13 εκατομμύρια δραχμές? Ρωτάω τον κύριο Σέκερη για να μας απαντήσει, γιατί ξέχασε να τα πει στο δικαστήριο. Θα πρέπει να τα πει και πρέπει να πω μισό λεπτό, Στεφανέ, κάθε φορά που λες κάτι, εγώ πρέπει να κάνω διευκρινήσεις. Ο κύριος Σέκερης τον κάλεσε και σήμερα ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργος Καρατζαφέρης, θα το δούμε μετά, να πάει να τα πει χωρίς φόβο και πάθος. Όλα. Τα ξέρει όλα, τα έχει όλα. Είπε κάτι ακόμα όμως ο κύριος Καρατζαφέρης, το οποίο έχουμε βουτήξει στην ατάκα και την έχουμε βάλει στο τίζερ της εφημερίδας. Τώρα, επειδή το είπε, πάμε να το δούμε αυτό που είπε ο Στέφανος ο κύριος, παρακαλώ πολύ. Δύο ατάκες είπε και τις δύο τις έχει βάλει στο. Δύο ατάκες και είναι φαρμακερές. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ. Και τώρα που αποκαλύπτονται τα ονόματα από την πλέον έγκυρη πηγή, ποια είναι αυτή, οι γραμματές του κυρίου Χριστοφοράκου, δεν γίνεται τίποτα. Το ερώτημα θα κληθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ελά εδώ, κύριε Μητσοτάκη. Τι ήταν αυτό το κολπάκι, τι έπαιρνε? Πήρε ο Κυριάκος, πήρανε για το ίδρυμα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του κόσμου τα λεφτά. Έπαιρνε η Ντόρα, έπαιρνε όλη η οικογένεια. Ο μάγος της Siemens, ο μεγάλος λαδιάρης, ο φυγάς Χριστοφοράκος, έμενε στο δύο οικόπεδο, από τη μία πλευρά ένας, από την άλλη πλευρά του οικοπαίδου ο άλλος, με ποιον, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήθελε η κυρία Μαρέβα λίγο ζάχαρη, δεν ήταν ξανά τα σούπερ μάρκετ. Πήγαινε στον κύριο Χριστοφοράκο. Δυστυχώς, σε αυτόν τον τόπο δεν πίπτει λόγος. Η μόνη περίπτωση, μήπως και διασωθεί λίγο η αξιοπρέπεια της Ελλάδος, είναι να πέσει το έτερον της παροιμίας. Αυτό για μία δόση. Πάμε να δούμε και το άλλο. Την άλλη δόση που έχει βάλει ο Στέφανος. Περιμένετε, γιατί έχει σημασία. Πάμε. Εδώ που τα λέμε, η Siemens έχει καλά προϊόντα. Το ότι είναι σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, θα μου πεις τώρα συμπτωματικά, γιατί όλα τα σπίτια των Δημοκρατών και των Πασόκων, σχεδόν όλα, ήταν όλα ψυγεία Μπόν, Siemens και τα λοιπά. Σύμπτωση. Κουβάλα και ο Δημητριάδης. Έτσι. Κουβάλα και ο Δημητριάδης. Ήταν διαφήμιση. Ναι, τώρα βέβαια ο Μπατζανάκης του Σαμαρά, ο Σέκερης,
είπε κάποια πράγματα. Έχω την αίσθηση όμως ότι κουβαλάει πολλά στο δυσάκι του. Πολλά ο κύριος Σέκερης και πρέπει να μιλήσει. Γιατί εάν δεν μιλήσει, πολύ φοβούμαι ότι ενδεχομένως στο τέλος να μην μπορεί να μιλήσει καθόλου και ο νοόν νοήτο. Κύριε Μιλωνάκη, θα μου επιτρέψετε να θυμίσω εξής, ότι δεν είναι σημερινά, γιατί ο Σίκατσεκ, αν θυμάστε στη δίκη της Siemens έξω, είχε κατονομάσει όλα τα κόμματα και είχε μιλήσει και ένα μικρό κόμμα, λέει, το που τώρα δεν είναι στη Βουλή, και παίρνανε όλα χρήματα από τη Siemens. Και αυτό το μικρό κόμμα είναι ποιο? Είναι η Πολιτική Άνοιξη. Βγήκε τώρα. Το Πετσακάλ. Το μικρό κόμμα. Ναι, το που έλεγε ο Καραζαφέτη. Ναι. Πρώτον, νομίζω ότι αποκαταστήσαμε ήδη την ιστορική αλήθεια, το κάνει η Σοφία. Εγώ απλώς θα το επαναλάβω. Ότι ένας από τους ανθρώπους που μισθούν στο ελληνικό κοινοβούλιο προσπάθησε με διά και με δόδια να αναδείξει ποιοι πολιτικοί μηχανισμοί, είτε μεγάλοι είτε μικροί, τα είχαν πάρει, ήταν ο Γιώργος Καρατζαφής. Νομίζω ότι έχουμε και κάποιο ακόμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, εγώ θα βάλω κι άλλη μία παράμετρος. Όλοι ξέρουν το σκάνδαλο της Siemens και το κυριότερο το ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί. Και εννοώ νοήτο για το τι συνεπάγεται αυτό, διότι κακά τα ψέματα. Αν δεν ξεκινούσαν την έρευνα οι Αμερικανοί, δεν θα έγινε μύτη. Και επειδή έχω τη δικογραφία την Αμερικανική στα χέρια μου και τη μελέτησα λίγο χτες το βράδυ, οι Αμερικανοί, σας πληροφορώ, μέσα από τις δίκες, από τα πρακτικά, ξέρουν τα πάντα. Δεν χρειάζονταν μόνο ο Σίκατσεκ. Ο Σίκατσεκ αναγκάστηκε να μιλήσει γιατί ξέρανε οι Αμερικανοί. Ωραία. Τι είναι. Πάμε ένα μικρό κόμμα. Περίμενα να τελειώσω. Ένα μικρό κόμμα που τα παίρνει. Οι δύο μεγάλοι πολιτικοί. Ξέρουν τα πάντα. Να κλείσουμε το θέμα για να πάμε στα επόμενα. Όχι, λέω ότι ξέρουν τα πάντα. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι είναι τα πάντα. Στέφανε, ολοκλήρωσε το αυτό που ήθελα να πει για να το κλείσουμε το θέμα. Δεν έχω να πω δύο κουβέντες ακόμα. Να μας απαντήσει η πεθερά του κυρίου Σαμαρά πότε απέκτησε τη μεγαλοπρεπή στο Εβιάν της Γαλλίας, στο ίδιο συγκρότημα που έχει σπίτι και ο κύριος Αλέξης Παπαχελάς. Εάν συμπίπτει το χρονικό διάστημα με τα νταλαβέρια που γίνονταν μέσα στο σπίτι της με τις μαύρες σακούλες. Κύριε Μιλωνάκη, έχω κατοχυρωμένη μαγνητοφωνημένη συνομιλία, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας, τον κύριο Σέκερη να λέει: ήμουν δίπλα από τον κύριο Σαμαρά, έπαιρνα τις μαύρες σακούλες. Του τις πηγαίναμε και έλεγε, με κοίταζε και έλεγε: πουφ, τι είναι αυτά ρε που μου φέρνεις εδώ, 13 εκατομμύρια δραχμές, άντε από εκεί ρε ψιλικατζή. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εγώ αυτή την ιστορία κύριοι την είχα πασάρει και σας το λέω ξεκάθαρα, μέσω κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων, στον κύριο Πάνο Καμένο. Και αν είναι άντρας, ας βγει να μιλήσει. Είχα στείλει δύο ανθρώπους, μάρτυρες των υποθέσεων αυτών, υπαλλήλους της Siemens, στον κύριο Πάνο Καμένο. Και ξέρετε τι έκανε? Τους απέπεμψε. Και ξέρετε γιατί τους απέπεμψε? Γιατί όλα τα οποία ελέγονται ήταν εναντίον του κυρίου Σαμαρά και εναντίον του κυρίου Κώστα Καραμανλή, που και οι δύο είναι βουτυγμένοι στη βρώμα και στη λάσπη της Siemens. Και κάτι ακόμα, μπορεί να μας πει ο κύριος Πάνος Καμένος και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο κύριος Χριστοφοράκος στο γραφείο του στη Siemens είχε τον Καρακώστα νομικό σύμβουλο, τον οποίον μετά τον έδιωξε και τον πήρε ο κύριος Σαμαράς στο ιδιαίτερο γραφείο ως νομικό σύμβουλο στο Μαξίμου, όπως έχει σήμερα την πρώην πρόεδρο του Αρείου Παγού? Και επίσης κάτι τελευταίο, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί να μας πει αν γνωμοδοτούσε επαμοιβή υπέρ των συμφωνιών Κόκαλη, ΟΤΕ, η Ντραγκόμ? Κύριε Μιλωνάκη, υπάρχουν σημεία και τέρατα σε αυτή την υπόθεση. Να βγει λοιπόν ο κύριος Σέκερης και να τα πει όλα. Πώς έρχονταν οι μαύρες σακούλες και περνούσαν το δίπλα οποίο... από το παντελόνι του. Έτσι, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, του έστειλε το μήνυμα και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, πρέπει να τα πει, γιατί μπορεί κάποια στιγμή, λέει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος είναι έμπειρος, ξέρει την ιστορία της Siemens, σε πληροφορώ Στέφανη και το ξέρει και η Σοφία, γιατί συνεργαζόμαστε εδώ πέρα και ο Σπύρος, καλύτερα από τον καθένα. Ξέρει με το νι και με το σίγμα. Για ποιον πρώην πρόεδρο της Βουλής έχει χτυπήσει το καμπανάκι η κυρία Τσακάλου, ο οποίος έπαιρνε και αυτός από τη Siemens, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Κύριε Νικήτα Κακλαμάνη, εσείς ξέρατε τίποτα για αυτά όλα τα θέματα? Το δεξί χέρι του κυρίου Αντώνη Σαμαρά είσαστε. Μήπως ξέρατε τίποτα ή δεν ξέρετε κι εσείς τίποτα? Παιδιά, τίποτα δεν ξέρει κανένας πλέον. Κομμερτά. Κανένας δεν ήξερε, κύριε Σταυριανάκη,
ο κύριος Τόσκας και ο κύριος Παραγκιουδάκης, ο οποίος ήταν αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, δεν ήξερε για τις μίζες του Τσοχατζόπουλου. Σφυρίζανε οι μίζες δίπλα και ήξερε όλος ο κόσμος, αλλά αυτοί δεν το ξέραν. Δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα. Καταλάβατε, κύριε Σταυριανά, και το λέω σε εσάς. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά αυτή την υπόθεση και το ξέρετε ότι τη γνωρίζω. Ότι γνωρίζετε. Είναι απαραγή από αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, βέβαια, μα εγώ δεν είπα ότι έχει πάρει ο άνθρωπο λεφτά. Όχι, βέβαια. Λέω, είχε ακούσει τίποτα. Ο κύριος Τόσκας, ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη, είχε ακούσει τίποτα. Ερωτώ. Δεν είπα ότι είναι κλέφτες. Είπα ότι τον ελληνικό λαό τον παραμυθιάζανε όλοι. Αυτό λέω. Και συνεχίζουν οι άλλοι και τον παραμυθιάζουν. Και πάρτε. Προσέξτε εσείς οι οποίοι ήσασταν μιμημένοι και κύριε Σέκερη πήγαινε πέστα, γιατί αυτά θα βγουν στον αέρα. Είτε το θέλουν ορισμένοι είτε όχι. Με ονόματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Κύριε Μιλωνάκη, για να μην την πέφτουμε στο χριστιανό. Τα είπε ο άνθρωπος. Όχι, δεν τα είπε όλα. Δεν τα είπε όλα. Δεν τα είπε και να πάει ο Δημητριάδης. Ναι, ένα λεπτό όμως. Εγώ δεν θέλω να φανώ ως υπερασπιστής του κύριου Σέκερη, αλλά άλλο λέω. Το ρωτάτε τον άνθρωπο τι έχει τραβήξει. Εγώ ξέρω τη ζωή του. Δύο φορές πήγαν να τον σκοτώσουν. Αν δεν τα πει, θα συμβεί αυτό που είπε ο Καρατζαφέρης. Τη μία φορά του κόψανε τα λάστιχα και πήγε να σκοτωθεί στρατική οδό και την άλλη φορά και του σπάσανε τα αυτοκίνητα και του πήραν πολύτιμα έγγραφα. Άκουσε με. Τι να κάνει. Εάν δεν έχει την προστασία του. Αν δεν τα πει όλα. Δεν έχει την προστασία του δικαστηρίου. Δεν έχει να την έχει. Η ελληνική αστυνομία φυλάει τον Σκοπρίτες. Δεν έχει καμία σημασία. Οι μόνοι που δίνουν σημασία εκεί είναι δύο δικαστές. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Σήμερα μόλις ευαισθητοποιήθηκε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας για να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον αυτής της κατάπτυσης της Γιαννακοπούλου, κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πέταξε την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια. Λοιπόν, πάμε τώρα επειδή μιλήσαμε για προσβολή της σχετικών συμβόλων. Πάμε επειδή μιλήσαμε για Τσοχατζόπουλο, να πούμε το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας. Ποιο κομμάτι. Ο Τσοχατζόπουλος. Πολλά κομμάτια. Ποιο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας, γιατί έχουμε και δεύτερα κομμάτια. Το οικογενειακό δράμα. Από εδώ και πέρα, το τρυφερό. Τρυφερό το λες εσύ εδώ. Τον παράτησε και η κυρία Βίκη Σταμάτη. Κύριε Τσοχατζόπουλε, κόντευε να πάθει σήμερα ο άνθρωπος. Κόντευε να πάθει έφραγμα. Μόλις το άκουσε το πρωί από τον δικηγόρο τον κύριο Παγουρόπουλο, το ανακοίνωσε ότι ξέρεις, η γυναίκα σου ζητάει διαζύγιο. Ζητάει διαζύγιο, έμεινε ο Άκης. Μα καλά, τώρα που είμαι πάνω στα νιάτα μου, πάνω στην ομορφιά μου, ζητάει από μένα διαζύγιο τον ωραίο Μπρούμαν. Ρε κακομοίριάκι, δεν κατάλαβες κι εσύ και όλοι οι οποίοι πάτε και παντρεύεστε 30 χρόνια μικρότερες γυναίκες, ότι κάποια στιγμή όταν θα είσαι και άχρηστος, ή αν έχεις ένα φράγκο τώρα, θα σε κλωτσίσει. Τι περιμένατε, μάλιστα. Πώς και η κυρία Βίκη Σταμάτη, λοιπόν, πήρε ένα ταξάκι σήμερα, επειδή είναι και μαγκιόρα από τη Θήβα. Πήρε ένα ταξάκι λοιπόν σήμερα. Δεν είναι από τη Θήβα. Από πού? Δεν είναι από τη Θήβα, καλά λέει. Είναι από το Ζέλι Φθιώτιδος. Εντάξει, συγγνώμη. Okay. Από το Ζέλι Φθιώτιδος. Ακόμα καλύτερα. Πήγε λοιπόν ένα ταξάκι και προτού πήγε στο ταξάκι μέσα, στους δημοσιογράφους που ξεροστάλιαζαν οι φουκαράδες εκεί, έδειξε και το δαχτυλάκι. Λέει εδώ πάνω σας έχω να κάθεστε. Προς το παρόν, κυρία Σταμάτη, κάθεστε εσείς και ο σύζυγός σας εκεί πάνω. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι είμαστε και εμείς μάγκες. Δεν είσαστε εσείς μόνο μαγκιόρα. Δείχνετε το δάχτυλο στους δημοσιογράφους. Πώς το λένε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Πώς το λένε και το τραγούδι, κύριε. Δεν τι ξέρω πώς τα λένε τα τραγούδια, εγώ Περικλή. Εγώ ξέρω ότι. Τι σου έκανε και με εγκατέλειψες. Πώς λοιπόν, το λέει το πίσω. Πάντως η αίτηση λέει ότι τον λατρεύει. Τον λατρεύει. Πάμε να δούμε το είναι έτσι διαζύγιο, παρακαλώ πολύ. Για να δείτε πόσο λατρεύει. Εσύ, Σοφία, όταν λατρεύει τον άντρα σου τον. Αντε πάλι. Με συγχωρεί. Δηλαδή, προσπαθώ να συγκρατηθώ. Δεν συγκρίνει τώρα, ρε Άρχοντα, και εσύ τώρα. Τι πα και συγκρίνει. Προσπαθώ να συγκρατηθώ με όλα αυτά που είπε νωρίτερα για τη χειρονομία. Ποιο κάθεται. Δεν έκανε χειρονομία. Δεν κάθεται. Τώρα κάνει και αυτή την προσωπική ερώτηση. Ερώτηση προσωπική. Λέω όταν λατρεύει μια γυναίκα έναν άντρα. Το χωρίζει. Διευκρίνηση. Είναι συνομήλικο ο σύζυγο και ένα δεύτερο στοιχείο δεν λάβαμε, αποκτήσαμε μαζί. Μπράβο. Αυτό όμως είναι κάτι. Διαχωριστικές γραμμές. Ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω να. Σε εκτιμώ και πάρα πολύ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι για να καταλάβει ο κόσμος. Τι το ενδιαφέρει ο κόσμος να κάνει η Βίκη Σταμάτη. Ο κόσμος ενδιαφέρεται και αυτό που θέλει είναι να πάει στη φυλακή και να εμφανιστούν αυτοί που ήταν εμπλεγμένοι στη σκοτεινή υπόθεση με τα σκοπιστικά. Να γίνει δίμευση της περιουσίας και να επιστραφούν στα σκοπιστικά. Συμφωνώ απόλυτα με τη Σοφία. Λοιπόν, αν έγινε χειρονομία, αν χώρισε. Γιατί πίστευε κανείς ότι είναι. Πίστευε κανείς ότι είναι παντρεμένος ο κ. Άκης Τσοχατζόπουλος με τη Βίκη Σταμάτη, ενδιαφέρεται. Τώρα πλάκα κάνουμε τώρα. Και λοιπόν, βέβαια έτσι είναι. Όσο καιρό ήταν τα λούσα και κλειδά τη ζωή
και τα ερχόντουσαν τα λεφτά με το τσουβάλι, μια χαρά ήμασταν και τον λατρεύαμε και τον αγαπούσαμε. Μόλις ήρθαν τα δύσκολα και αρχίσανε να σηκώνονται τα μεσαία δάχτυλα, οπ, δρόμο. Λέτε, το θέμα είναι όμως, λέτε να τα αποκάλυψε όλα ο κύριος Τζοχαντζόπουλος στην κυρία Βίκη Σταμάτη και μετά έφυγε. Να κράτησε κάτι για τον ίδιο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι αυτό, ότι ναι, η κυρία Σταμάτη, όταν άκουσε ότι τη δίμευσαν και το μικρό περιουσιακό στοιχείο, ένα σπίτι 67 τετραγωνικά δικό τη από γονική παροχή, ούρλιαζε στην πρόεδρο του δικαστηρίου και αυτό, με αυτό επιβαρύνει και τη θέση τη, διότι τώρα πρέπει. Και γύρισε ο Άκης ο Χατζόπουλος να μιλήσει μαζί του και δεν δέχτηκε να, συνομιλήσει. Δυστυχώς τώρα, Άκη μου, μόνο υπέργυρο. Χωρίς περιουσία, χωρίς λεφτά, σε εγκατέλειψη και η σύζυγος. Κύριε Σταυριανάκη, πώς το βλέπετε αυτό? Τραγικό. Τραγικό. Τραγικό είναι. Τραγικό. Στέφανε. Τραγικό είναι. Δεν το συζητώ καθώς. Είναι η πλήρης κατάπτωση σε ζωντανή μετάδοση ενός πολιτικού προσώπου, πρώην υπουργού, ο οποίος ήθελε και παραλίγο να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που το πω. Είναι η πλήρης πολιτική απαξίωση και ανθρώπινη απαξίωση, μια τραγωδία, μια ανθρώπινη τραγωδία, και σταματάω εκεί πέρα, διότι δεν θέλω να συζητήσω για την κυρία Σταμάτη, για την κυρία Σταμάτη η οποία πήδαγε τα παράθυρα του δρομοκαΐτιου με συνυπευθυνότητα συγκεκριμένων υπαλλήλων του τότε ψυχιατρικού νοσοκομείου. Σταματάω εδώ γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει μια ανθρώπινη τραγωδία στην οποία εγώ δεν θέλω να συμμετέχω, γιατί έχω πάει και έχω γνωρίσει και τη μητέρα της στο Ζέλι Φθιώτιδος, μια αγροκτηνοτροφική οικογένεια, οι οποίοι άνθρωποι ζούσαν με το τρακτέρ και με το αλέτρι. Αλήθεια, και τους φτάσανε στο σημείο εμένα, να μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι. Και με έναν πατέρα ο οποίος δούλευε στην οικοδομή για να τους πάρει ένα σπιτάκι. Αυτό είναι η αλήθεια. Συγγνώμη τώρα, δεν πίεσε κάποιος την κυρία Βίκη Σταμάτη να παντρευτεί? Αυτό είναι όμως. Ανθρώπινη τραγωδία είναι αυτό το χτύπημα που δέχεται κάποιος, κάποια οικογένεια που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Όχι θέμα επιλογής. Επιλογής ήταν και του κ. Τζοχαντζόπουλου και της κυρίας. Σωστά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Υπόθεση Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Το αστυνομικό δελτίο, σας είπαμε κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ βαρύ σήμερα. Ναι. Υπόθεση Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Για μία ακόμα φορά θα πω ότι από την αρχή τοποθέτηση του Στέφανου του Χιού, Σοφία, ήταν ορθότατη. Σήμερα μιλούν όλοι για το σκάνδαλο Ενέργα, για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την ελληνική δικαιοσύνη με έναν βαρύτατο τραυματισμό, παρολίγων θανάσιμο τραυματισμό, ενός δικηγόρου του δημοσίου, του κυρίου Αντωνόπουλου, με τον οποίο ξέρει ο Στέφανος ότι έχω μιλήσει και μάλιστα πρόσφατα, ο οποίος ο άνθρωπος είναι ακόμα σοκαρισμένος, Σοφία, δεν μπορεί να το ξεπεράσει και δεν θέλει να μιλήσει. Σε απόδειξη ανθρωποκτονίας. Ναι, όταν του βάλανε το όπλο εξ επαφής στο πρόσωπο και τον πυροβολήσανε και ζει από θαύμα. Λοιπόν, επαναλήφθη λοιπόν η ιστορία, Στέφανε, το αστυνομικό ρεπορτάζ τι λέει τώρα πλέον? Εν συντομία θα πούμε ότι αυτά που είπαμε και το βράδυ επαληθεύτηκαν. Έχει συλληφθεί ένας 32χρονος Ισλαμοφασίστας, όπως τον αποκαλώ εγώ, γιατί είναι ένα φασιστικό υποκείμενο το οποίο δεν δίστασε να σηκώσει το πιστόλι και να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που δεν έφταιγε σε τίποτα. Συνελήφθη μέσα σε ένα καταβλισμό Ρωμά, τσιγκάνων, γύφτων, πείτε το πως θέλετε. Εκεί είχε καταφύγει, από εκεί είναι η καταγωγή του, έχει αλβανική καταγωγή, έχουμε το πρόσωπό του. Αύριο στην εφημερίδα μας μιλούν οι δύο θεωρούμενη ηθική αυτούργη μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Είναι δύο φιντανάκια της αλβανικής μαφίας, Αντώνη. Μιλάω για τους ηθικούς αυτούργους. Ένας εκ των οποίων τους μεσαίους ή τους υψηλόβαθμους. Αν θυμάσαι καλά, τους μεσαίους, τους μεσαίους ηθικός αυτούργος. Στέφανε, τους μεσαίους ηθικούς αυτούργους ή τους, ναι, ή τους καλά ή τον υψηλόβαθμο. Τους ενδιαμέσους. Τους ενδιαμέσους. Έτσι. Διότι εδώ πέρα, για να καταλάβει πολύ απλά ο κόσμος, τι είχε γίνει. Ξεκίνησε η υπόθεση το 2014. Πήγαν δύο Αλβανοί, ο ένας έβαλε τον πιστόλι και πυροβόλησε τον κύριο Γιώργο Αντωνόπουλο, ο οποίος ήταν δικηγόρος του ελληνικού δημοσίου στην υπόθεση της Ένεργα. Έλεγε, εγώ τότε δεν υπαναχωρώ, θέλω να γυρίσουν τα 300 εκατομμύρια που έκλεψε ο Φλόρος και ο Μιλιώνης, που ήταν μπροστινή μεγάλων επιχειρηματιών, από το χαράτσι της ΔΕΗ. Δηλαδή, εγώ γραφόμουν στην Ένεργα, πλήρωνα το χαράτσι, ο κύριος Μιλιώνης και ο κύριος Φλόρος δεν απέδιναν το χαράτσι στο ελληνικό δημόσιο, με αποτέλεσμα εγώ να πηγαίνω φυλακή επειδή είχα πληρώσει το 250 εκατομμύρια, θυμίζω, ηλία. Μιλάμε για πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βγήκαν σε offshore εταιρείες του εξωτερικού και οι κύριοι αυτοί πήγαιναν στη Μύκονο και τα έτρωγαν στις ουρλουλούδες. Και ο κόσμος τι έπαθε, Στέφανε, ο απλός καταναλωτής. Και ο κόσμος δεχότανε
έγγραφα κατάσχεσης, επειδή δεν είχε πληρώσει το χαράτσι το για αποδόσεις και αυτοί οι άνθρωποι δεν το είχαν δώσει στο ελληνικό δημόσιο. Τα φάγαν τα λεφτά λοιπόν, φάγαν τα λεφτά. Τότε όμως στείλανε δύο Αλβανούς στον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος δεν υπαναχωρούσε για την υπόθεση συμβιβασμού. Την οποία... Και καλά έκανε, υπέρ του δημοσίου. Βεβαίως, βεβαίως. Λειτουργούσε υπέρ του δημοσίου. Και έλεγε: εγώ, αν δεν γυρίσετε τα λεφτά, δεν υπογράφω για να μην πάτε φυλακή. Πήγαν οι δύο Αλβανοί, λοιπόν. Πρόσεξε, πήγαν οι δύο Αλβανοί. Ο ένας λέγεται Όλντι και ο άλλος λέγεται Πάκο. Πήγαν οι δύο Αλβανοί και του βάλανε το πιστόλι στο αυτό. Τον πυροβόλησαν στο μάγουλο. Πέρασε η σφαίρα μέσα από το στόμα. Βγήκε από πίσω από τον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος αιμοράγησε. Προσπαθούσε να πάρει τηλέφωνο και το τηλέφωνο αφής δεν μπορούσε να λειτουργήσει από το αίμα που κυλούσε πάνω του. Πήγε στο νοσοκομείο Πέδρων Πεντέλης, που σταματήσαν την αιμορραγία. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ανάψει πολύ μεγάλη λαμπάδα, έτσι. Και τελικά ο κύριος Αντωνόπουλος σώθηκε. Δεν το περίμεναν και κατά την δική του την μαρτυρία στο δικαστήριο, επειδή ο Φλώρος, πρόσεξε, είχε συναντηθεί μαζί του στην Κηφισιά και τους είχε υποσχεθεί για το συμβόλαιο θανάτου 100.000 ευρώ. Αυτά τα ισχυρίστηκαν οι ίδιοι στις καταθέσεις. Και δεν τους τα έδωσε ο Φλώρος, θεώρησαν σκόπιμο να συνεχίσουν αυτή την ιστορία. Πήγαν λοιπόν αυτοί στη φυλακή, δικάζονται στις 6 Νοεμβρίου, και βάλανε δύο άλλα παλικάρια να πάνε στο Ζαφυρόπουλο και να κάνουν τα ίδια. Και μόλις μπήκαν στο γραφείο του Ζαφυρόπουλου, εχμαλώτησαν τον συνάδελφό του στο ένα δωμάτιο. Πήγανε στο άλλο και του είπαν του Ζαφυρόπουλου: ο Φλώρος, ο οποίος μας είχε υποσχεθεί 100.000 ευρώ και μας έριξε, μας οφείλει 5 εκατομμύρια ευρώ. Δώστα μας, αν θέλεις να βγεις ζωντανό από εδώ και να δεις τα παιδιά σου. Και ο εμβρότητος Ζαφυρόπουλος, που του έκλεψαν και έγγραφα δικογραφίας πάνω από το γραφείο του, για να βρουν τη διεύθυνση του Φλώρου και να πάνε σπίτι του να σκοτώσουν τα παιδιά του και την οικογένειά του, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Πυροβόλησαν τον Ζαφυρόπουλο, τάχα και να τον εκφοβήσουν. Όμως η αστυνομία λέει ότι ήταν κατά παραγγελία συμβόλαιο θανάτου 20.000 ευρώ. Με προκαταβολή 3 χιλιάρικα. Εγώ ρωτώ τον Αντώνη Κυριακή και όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί. Ρε παιδιά, 3.000 ευρώ αξίζει, είναι η αξία μιας ανθρώπινης ζωής. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Φοβερά πράγματα. Και τελικά, Αντώνη, εν κατακλείδη να πούμε ότι ναι, μεν η αστυνομία προβάλλει τους τρεις Αλβανούς που είναι στη φυλακή ως ηθικούς αυτούργους, που έστειλαν τους δύο για να σκοτώσουν τον Ζαφυρόπουλο, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ που ζητούσαν επιτακτικά αυτοί από τον να μεσολαβήσει ο Ζαφυρόπουλος για να τα δώσει ο Φλώρος. Εγώ ρωτώ, ξέρεις κανέναν Αλβανό εσύ να ζητάει 5 εκατομμύρια για ένα συμβόλαιο θανάτου? Όχι βέβαια. Άρα τι κρύβεται? Κάποιος άλλος μεγάλος επιχειρηματίας που η αστυνομία είναι μεγάλο ψάρι. Είναι μεγάλο ψάρι. Δεν θα φτάσει κανένας ποτέ εκεί, να είσαι σίγουρος, Στέφανε. Εμείς το ξέρουμε. Να είσαι σίγουρος. Την ιστορία. Και να πω και ξέρουμε το εξής. Για να θυμηθεί. Αυτά πρέπει να αποδειχτούν. Για να πω το εξής, πρωτού το ευχαριστήσουμε τον Στέφανε και ρωτήσουμε για το αυριανό φίλο. Αλλά να πω, κυρίες και κύριοι, το εξής. Αυτή η υπόθεση με την ενέργεια θα είχε ξεκαθαρίσει. Είναι σίγουρο θα είχε ξεκαθαρίσει. Αν αφήνανε το Στέφανο Χίο και το Μακελιό 3, τότε θυμάμαι, στο κανάλι το οποίο. Ήταν, Στέφανε, ίσως στο προηγούμενο κανάλι, στο τελευταίο δηλαδή κανάλι. Σε ευχαριστώ πολύ για την αναφορά. Γιατί εκείνο το βράδυ, σας πληροφορώ, κυρίες και κύριοι, και το λέω με λύπη μου, ήταν το κύκνιο άσμα του Στέφανου Χίου στην τηλεόραση. Του κατεβάσαν τους διακόπτες με εντολή δικηγόρου προς τον Μάκη τον Γιουμπατζολιά και προς τον Φίλιππα τον Βριώνη, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης βέβαια. Διότι και αυτοί προφανώς φοβηθήκανε άλλες παρενέργειες, δεν ξέρω τι φοβηθήκανε. Του κατέβασαν τους διακόπτες, έπεσε μαύρο στην εκπομπή και ο Στέφανος Οχίος από τότε δεν ξαναλειτουργήσε σαν δημοσιογράφος σε κανάλι και παρουσιαστής εκπομπών και κυρίως επιτυχημένης του Μακελιό 3. Βέβαια, ο Στέφανος Οχίος μπορεί να λέει αυτά τα οποία πιστεύει και το ρεπορτάζ του κάθε φορά από την συχνότητα του ΑΡΤ τώρα τα τελευταία 3,5-4 χρόνια, εδώ μαζί με την παρέα τη δική μας, δύο φορές την εβδομάδα, τον ευχαριστούμε πολύ. Στέφανε, πώς βγαίνεις αύριο για να κλείσουμε? Καταρχήν ευχαριστώ γιατί έχεις καλή μνήμη και σε ευχαριστώ πολύ που ενημέρωσες τον κόσμο για το πώς κατέβηκαν οι διακόπτες. Ήταν μια πολύ θλιβερή ιστορία όταν, Αντώνη, έζησα μια πραγματική τραγωδία, μια φρίκη στο ακουστικό. Στο ακουστικό να με παίρνουν εκείνη τη νύχτα τηλέφωνο, κύριε Σταυριανάκη, και να μου λένε: κόψ την εκπομπή, κόψ την εκπομπή. Θίγονται πρόσωπα. Και τα πρόσωπα ήταν κάποιοι βρωμοδικηγόροι του παραδικαστικού κυκλώματος, οι οποίοι μέσα από τις φυλακές κάναν τα δικά τους παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, περασμένα ξεχασμένα, εμείς, Αντώνη, έχουμε μιλήσει με τους δύο φερόμενους ως ηθικούς αυτουργούς Αλβανούς, που η αστυνομία θεωρεί
ότι διέταξαν τους άλλους δύο να πάνε στο γραφείο και να σκοτώσουν τον Ζαφυρόπουλο. Μας μιλούν οι δύο Αλβανοί μέσα από τις φυλακές και βεβαίως υπάρχει και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση της Siemens και την υπόθεση των αυτοκτών μαρτύρων που μιλούν για τα εκατομμύρια που περνούσαν με μαύρες σακούλες από μπροστά τους. Εμείς αυτά τα ρεπορτάζ δεν θα τα ξεχάσουμε, θα τα συνεχίσουμε και βεβαίως να σου πω μία ακόμα είδηση. Πριν φτάσουν στο Ζαφυρόπουλο, και έχετε στο μυαλό σου αυτό, οι άνθρωποι αυτοί είχαν σχεδιάσει να σκοτώσουν, κατά τις πληροφορίες που έχω εγώ, το δικηγόρο Μάκη Βορίδη. Αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στο Βορίδη, γιατί ο Βορίδης είχε αστυνομική φύλαξη. Λυπάμαι πολύ που το ανακοινώνω και το ακούει ο Μάκης ο Βορίδης. Καλό θα είναι ο κύριος Βορίδης να ενημερώσει τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Η πληροφορία μας δεν επιδέχεται την παραμικρή αμφισβήτηση. Στο Μάκη το Βορίδη θέλω να πάνε, ο οποίος ήταν ο πρώτος δικηγόρος που ήταν τότε στην υπόθεση της Έντερκα Ένεργα Ελλάς Πάουερ και μάλιστα ήταν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάσαι, την ίδια εποχή που ήταν και δικηγόρος στην υπόθεση της Έντερκα που βρωμοκοπούσε. Ήταν τότε ένα μεγάλο σκάνδαλο το οποίο κατέληξε στη δολοφονία ενός ανθρώπου. Εκεί καταλήγουν τα πράγματα όταν οι καναλάρχες συμβαδίζουν και δίνουν τα χέρια στην αλβανική μαφία και στην τόπια μαφία. Ευχαριστώ θερμός. Καλό βράδυ, εύχομαι. Καλό βράδυ, Στέφανε. Ευχαριστούμε Μιλωνάκη, πολύ. Να πω συγχαρητήρια στο διοικητή της ασφάλειας. Στον κύριο Παπαζαφύρη, βεβαίως, και στον υποδιοχτή και στον υποδιευθυντή. Κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως και δουλειά καλή κάνανε και οι άνθρωποι της κρατικής ασφάλειας Θεσσαλονίκης που συλλάβανε αυτούς τους δύο παλιάνθρωπους, οι οποίοι ήταν και αυτοί ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι χτυπάγανε ανηλαιώς τον υπάλληλο πρατηρίου, μπορούμε να δούμε πλάνα, τον υπάλληλο πρατηρίου στο βενζινάδικο για να του πάρουν τις εισπράξεις και δεν ξέρω πόσο αυτές ήταν οι εισπράξεις, κότευε να το σκοτώσουν τον άνθρωπο, έτσι. Και του συνέλαβε η ελληνική αστυνομία. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον διοικητή της κρατικής ασφάλειας και στον διοικητή και στον υποδιευθυντή και στον διευθυντή, τον κύριο Παπαζαφύρη και τον υποδιευθυντή του. Λοιπόν, πάμε σε ένα, πολύ καλό παιδί. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε. Έχουμε πολλά να δείτε ακόμα, κυρίες και κύριοι.